Που υπάρχουν, debate δεν θα γινότανε. Θα γινόταν μια ανταλλαγή των προεκλογικών συνθημάτων, ιδιαίτερα από την πλευρά του κ. Τσίπρα με τους χαρακτηρισμούς. Μπορούμε να συζητήσουμε τους όρους και να διασφαλίσουμε ότι θα είναι και επικοδομητικός και ζωντανός διάλογος. Να σας πω κάτι. Με τους χαρακτηρισμούς που έχει υιοθετήσει ο κ. Τσίπρας και με αναφορές του τύπου έρχεται το πείδημα. Συγγνώμη, αλλά τι debate να κάνουμε. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι. Θα το αποσύρει αυτό. Δεν θα έχει πείδημα εκείνη την ημέρα. Αναφέρεστε σε κάτι που έγινε προχθές. Αρνείστε το debate εδώ και ένα μήνα. Δεν θα σταθώ στο debate. Συγγνώμη, θέλετε να αναφερθώ σε προηγούμενους απαξιοπικούς χαρακτηρισμούς. Όταν λέμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Αλλά υποθήκε δύο πλευρές. Να βρίσκουμε οποιαδήποτε δικαιολογία τώρα για να το αποφεύγουμε αυτό. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν κύριε Παπά τώρα. Διότι και για εσάς υπάρχει το πρόβλημα. Και τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ κλασική ερώτηση και από πού ρε παιδιά τα λεφτά. Αλλά το λέω επειδή από τη Νέα Δημοκρατία μπαίνει ένα θέμα επί της πραγματικής καθημερινής βάσης. Αφήστε την ιστορία του χρέους, θα έχουμε να το συζητήσουμε. Και δεν πρόκειται να λυθεί και αύριο από ό,τι φαίνεται. Βλέπω και δίνεται έναν ορίζοντα εξάμηνο. Πραγματικά, αυτός ο ορίζοντας εξάμηνο σημαίνει παράταση του μνημονίου για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους εταίρους για τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η παρούσα δανειακή σύμβαση. Ωραία. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, διαμέσως τρέχουν. Καλό ή κακό για το πολιτικό κλίμα, δεν ξέρω για ποιου λόγου. Σε πάση περιπτώσει, έχουμε μπει μέσα άλλα δύο δις. Η Τρόικα ζητάει άλλα δύο δις από το παρελθόν. Τι θα γίνει. Εσείς λέτε, εγώ, εμένα δεν με νοιάζει, παιδιά, γιατί δεν συζητάω για τον απολογισμό των προηγουμένων. Τώρα θα κάνω το πρόγραμμά μου. Ναι, αλλά οι άλλοι σου λένε ότι άμα δεν συζητήσει, δεν έχει συζήτηση για το χρέο. Παράταση θα ζητήσετε εσείς, κύριε Παπά. Παράταση. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει ένα θέμα για το πώς θα ολοκληρωθεί η παρούσα, η τρέχουσα δανειακή σύμβαση. Ναι. Αυτό το πράγμα βεβαίως και θα το συζητήσουμε. Παράταση του Μνημονίου προφανώς και δεν θα υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι πλέον όριμα τα πράγματα να μπει στο τραπέζι και η αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, το οποίο έχει κατατεθεί. Και θα σας έλεγα και το εξής, επειδή δικαίως και καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και ρωτούν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ρωτούν το ΣΥΡΙΖΑ το πού θα βρείτε τα λεφτά, είναι καιρός να αναρωτηθούμε, να διερωτηθούμε. Το πού θα βρει και η Νέα Δημοκρατία τα λεφτά για να εφαρμόσει αυτό το. Προσέξτε, για να εφαρμόσει αυτό το μεσοπρόθεσμο, το οποίο υπόσχεται να βρει 51 δις πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2020, τα οποία μάλιστα θα φύγουν από την ελληνική οικονομία και θα πάνε για την αποβληρωμή του χρέους. Μπορούμε να συζητήσουμε τη μείωση του απαιτούμενου πλεονάσματος, είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε με τους δανειστές μας, όταν όμως μένουμε συνεπείς στο πλαίσιο το οποίο έχουμε αποδεχθεί. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί αποδεχτήκατε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο όλος ο Ντουνιάς καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί και να πιαστούν οι στόχοι, διότι 4,5% πλεονάσματα αυτό για πολλά το χρόνια. Αυτό κύριε Παπά. Εντάξει, ας αποφασίσει λοιπόν. Εγώ όμως ένα πιστέψω εγώ το εξής. Δεν διαπραγματευτήκατε τίποτα, διότι πιστεύετε ακριβώς αυτή την πολιτική. Το λέω με λύπη, δεν διαπραγματευτήκατε, κύριε Κεδίκογλου, διότι είστε απολύτως συνταγμένοι σε αυτή την αντίληψη. Είχατε έρθει, αν είχατε πολίτης, έρθει έστω ως παρατηρητές, να είχατε εικόνα. Όχι, δεν διαπραγματευτήκαμε. Αφήστε να ολοκληρώσει. Αλλά μπορώ να επιχειρηματολογήσω. Και ήταν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε χρόνο. Το ενδιαφέρον είναι, με βάση τις εξελίξεις που αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που συνδέει όμως την όποια δική της πολιτική σε σχέση με τα ομόλογα και τα χρέη των χωρών, με την σύνδεση με το πρόγραμμα και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε αυτή την κουβέντα, προκειμένου να, η χώρα να επωφεληθεί αυτή τη πολιτική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Λεριτζή, έχουμε πει ότι εμείς επιδιώκουμε και θα πετύχουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Το οποίο θα το συμφωνήσουμε με τους εταίρους, δεν θα είναι μνημονιακό. Και επειδή τι είπατε και είναι, για την. Είπατε... Όχι για το χρέος. Κάθε συμφωνία έχει τη λέξη μνημόνιο. Memorandum of Understanding. Δεν είναι κακό αυτό να το πείτε μνημόνιο. Εκεί λοιπόν, είναι το πρόβλημά μας. Επιτρέψτε μου να σας πω. Θα είναι λοιπόν η ριζική διαφορετική κατεύθυνση. Διότι τα δικά σας προγράμματα, οι δικοί σας προϋπολογισμοί και τα μνημονιακά κείμενα είναι φωτοτυπίες. Είναι ακριβώς την ίδια λογική. Η λογική που υποτιμά τους μισθούς, τις συντάξεις, τις περιουσίες των Ελλήνων για να έρθουν κάποια στιγμή οι ξένοι επενδυτές. Η λογική που ελεηνολογεί στο να καταπολεμήσουμε την ανθρωπιστική κρίση και να αυξήσουμε τι, τον κατώτατο μισθό, κύριε Ριτζή και κύριε Οικονόμου. Αυτή είναι η λογική και εδώ νομίζω πρέπει να διερωτηθεί και ο κόσμος. Δεν είναι ότι δεν είναι καλοί διαπραγματευτές. Αν βάζεις 18 σημεία για διαπραγμάτευση, διάολε. Ένα θα το καταφέρεις. Ένα. Όσο κακός διαπραγματευτής και να είσαι, θα κάνει και ο άλλος ότι κάτι σου έδωσε. Ας αναρωτηθούν οι τηλεθεατές μας και ας αναρωτηθούν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ κρίσιμη επιλογή στα χέρια τους την επόμενη Κυριακή. Αν θα ξημερώσει η 26η και η χώρα θα έχει σταθερή κυβέρνηση
και καθαρή εντολή για ισχυρή διαπραγματεύση. Σημαίνει και θα μείνει στην καρδιά της Ευρώπης ή θα βρεθεί σε καμία σύντομη. Αν και συμμετοχή άλλων δυνάμεων, ας πούμε, θα καλούσατε και τη Δημάρ να μετάσχει σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε περίπτωση που η Δημάρ δεν ήταν στη Βουλή ή που εσείς έχετε αυτοδυναμία. Θα είναι, κύριε Λεωρίτη. Ναι, λέω που θα είχε αυτοδυναμία. Εμείς έχουμε μια πάγια πολιτική. Έχουμε μια πάγια πολιτική, μια πολιτική την οποία την έχουμε βάλει μπροστά από το 2010 και μετά, που μιλάει για την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση των δυνάμεων των προοδευτικών και της αριστεράς. Και αυτή την πολιτική δεν θα την απεμπολίσουμε ακόμα και αν έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τώρα, επειδή αφήσατε τη Θεσσαλονίκη λίγο πριν, να μην το ξεχάσουμε το ερώτημα. Είχατε πει για τη Θεσσαλονίκη. Πάντως για τα λεφτά δεν έχει υποθεί κουβέντα, έτσι. Δεν είχε υποθεί επίσης ότι η Θεσσαλονίκη είναι προϊόν.